όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου από την καρδιά. Καταφέραμε αυτά τα δύο χρόνια να έχουμε μια αρμονική, φιλική συνεργασία και να ξέρετε ότι σας υπολείπω και σας τιμώ όλους ανεξαρτήτως σε ποια παράταση καλύπτει. Γιατί αυτό είναι το χρέος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι ο σκοπός. Με την έννοια αυτή λοιπόν, σας καλώ και πάλι την επόμενη διετία να συνεργαστούμε με τον ίδιο τρόπο, να διορθώσουμε κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και να τα συνεχίσουμε με τους επικεφαλείς, όπως επίσης να πω ότι θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής στη συνέχεια και μετά το COVID, αν σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ήμασταν όλοι παρόντες όπως σήμερα, που φάνηκε ότι είναι ένα σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα σώμα με ισχύ και με έβρι. Και αυτό θέλει και ο κόσμος. Δεν εκλεγήκαμε. Και εγώ προσωπικά δεν εκλέχτηκα ούτε για καμία προσωπική φιλοδοξία. Και θέλω να το τονίσω αυτό σε όλους. Έχω την πολιτική μου διαδρομή. Όμως είμαι ξεκάθαρο σε ένα πράγμα. Από τότε που κυκλοφόρησε το προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξής μας, διαβάστε σελίδα 9, υπάρχει το 3, υπάρχει το διαδίκτυο, η θέση της παράτασης, γράφω επί λέξη. Εάν με τιμήσουν οι πολίτες και με ψηφίσουν, εγώ θα συνεργαστώ με όλες ανεξαρτήτως της παρατάξης. Καθαρά στις κουβέντες. Όποιος το αμφισβητεί, ας πάει στο προσωπικό. Άρα λοιπόν, η δική μου, αν θέλετε, και λόγω εμπειρίας και λόγω ηλικίας, η δική μου συμβολή, με τη βοήθεια τη δική σας, θα είναι να πάει ο Δήμος αυτά τα δύο χρόνια μπροστά. Γιατί οι συνάδελφοι δεν μας στείλανε εδώ για τίποτα άλλο. Μας στείλανε να δουλέψουμε προς πάρον και προς το συμφέρον τους. Και ο Δήμος Καρδίας, δόξα τω Θεώ, είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει μια τεράστια προοπτική. Και μέχρι να γίνουν οι άλλες εκλογές, η γνώμη μου είναι ότι τα μεγάλα και σοβαρά θέματα, όπως το κάνετε και με την αγορά, όπως το κάνετε και με άλλα θέματα, και προς τιμή τους, όλο το παρατάξιο προς τιμή τους, συμβάλλατε με τη δική σας ψήφο και συμμετοχή στο να προχωρήσουν και αυτά. Αυτό είναι η περιουσία της δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει άσκηση αυτοδιοικητικών καθηκόντων και από την πλευρά του Προεδρείου και από την πλευρά των Δημοτικών Συμβούλων, κάπου εδώ ξεχωριστά. Θα κάνω μόνο μία μικρή ελάχιστη αναφορά σε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά το θέμα της σύμπρασης των Δημοτικών Παρατάξεων. Ξέρετε πολύ καλά, συνάδελφοι, ότι και μέχρι τώρα, στα πλαίσια όμως της δικής μου και της ομάδας μας στρατηγική, ήταν να βοηθήσουμε. Διότι με 9 συμβούλους, κανείς δήμαρχος όλη τη χώρα, πηγαίνει το στερεό, εννοείται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα έπρεπε να κάνει μια χαμένη τετραετία. Εγώ προσωπικά αυτό δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω έτσι. Έχω άλλη στρατηγική. Η στρατηγική μου και η αντίληψή μου είναι ότι πρέπει όλοι να πάρουν το χέρι. Στα μεγάλα θεσμικά προφανώς στη δημοκρατία υπάρχουν διαφωνίες. Προφανώς υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Και είναι θεμητό και δημοκρατικό. Αλλά όμως τα μείζωνα πρέπει να είμαστε να δηλώνουμε και να είμαστε όλοι παρόντες. Σε σχέση λοιπόν με τη σύμπραξη αυτή που έγινε, θα σας πω ακριβώς. Καταρχήν είναι άσκηση νομίμου δικαιώματος. Βασικό συνταγματικό θέμα, συνταγματική αρχή, και όπως γνωρίζετε, δεν είναι κάτι κρυφό. Γιατί? Διότι ήδη εγώ ήμουν πρόεδρος του Συμβουλίου, η κυρία Χατζηδάκη ήταν πρόεδρος του ΕΙΑ, ο κύριος Ξαρουδάκης ορίστηκε πρόσφατα αντιδήμαρχος, και στα πλαίσια όλων αυτών που σας είπα. Και άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση έπρεπε να δώσουμε το δικαίωμα στον Δήμαρχο, όχι τι που να εγώ, αλλά ποτέ στην αυτοδιοικητική νομοθετική ιστορία του τόπου δεν υπήρξε διάταξη που να μην, όχι μόνο να έδινε το δικαίωμα στον Δήμαρχο να υποδείξει τον πρόεδρο, αλλά ήταν αποκλειστικό του δικαίωμα. Μην κοιτάτε όταν υπήρχαν οι πλειοψηφίες, οι προηγούμενες, που ήταν 29 σύμβουλοι, και τι του έκανε.